Γεια σας. Είμαι ο Μινάς Δασγένης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την 13η ενότητα του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας με θέματα είδη συστοιχειών, διανυσματικοί υπολογιστές, επεξεργαστές Mitrou, επεξεργαστές Bridging και Transputers. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση της διανυσματοποίησης. Θα δούμε αρχικά πώς κατασκευάστηκαν οι πρώτοι διανυσματικοί υπολογιστές και επεξεργαστές και συνέχεια πώς στοιχεία της διανυσματικής επεξεργασίας υιοθετήθηκαν από τους σημερινούς μη διανυσματικούς επεξεργαστές. Τέλος, θα μιλήσουμε για κάποιους ιστορικούς υπολογιστές όπως Bligen και Transputers που αποτέλεσαν τη βάση των πρώτων συστοιχειών. Άρα, καταρχήν να μιλήσουμε για τα είδη των συστοιχειών. Στα βασικά κριτήρια σχεδίασης μιας συστοιχίας, συστοιχεία εννοούμε cluster, computer cluster, δηλαδή μια ομάδα από υπολογιστές που όλοι οι υπολογιστές συνεργάζονται για την επίλυση του ίδιου προβλήματος. Στα βασικά κριτήρια λοιπόν σχεδίασης αποτελεί το κόστος απόκτησης και το κόστος συντήρησης. Ασφαλώς, η συντήρηση εμπεριέχει τόσο το κόστος των ανταλλακτικών για τα διάφορα στοιχεία της συστοιχίας που θα δυσλειτουργήσουν και θα απαιτείται αντικατάστασή τους, όσο και το κόστος του ρεύματος, της απαγωγής θερμότητας μέσω του κλιματισμού, ενδεχομένως των ατόμων που θα βρίσκονται επί 24 ώρου βάθος στο σύστημα για να το συντηρούν και ούτω καθεξής. Επίσης, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, οι επιστημονικές εφαρμογές απαιτούν υπολογιστική ισχύ, οι εφαρμογές βάσεων δεδομένων απαιτούν αποθηκευτικό χώρο και ούτω καθεξής. Υπάρχουν όμως τρεις βασικές αρχιτεκτονικές. Στην πρώτη αρχιτεκτονική βλέπουμε και βρίσκουμε τους υπολογιστές που έχουν τοπικούς δίσκους. Δηλαδή, ο κάθε υπολογιστής έχει ένα δικό του τοπικό δίσκο, κάθε κόμβος είναι ένας πλήρης υπολογιστής, χρησιμοποιούνται πολλαπλοί πυρήνες ανά κόμβο και χρησιμοποιείται είτε Gigabit Ethernet ως μέσο δικτύωσης των υπολογιστών, είτε πιο γρήγορη διαβλή επικοινωνίας, παράδειγμα InfiBand. Στη δεύτερη αρχιτεκτονική χρησιμοποιείται ένας κοινόχρηστος δικτυακός χώρος. Έτσι λοιπόν, οι υπολογιστές έχουν είτε πολύ μικρούς δίσκους, είτε καθόλου δίσκους, αλλά μπορούν να ξεκινήσουν από το δίκτυο. Τα δεδομένα τα οποία χρειάζονται να επεξεργαστούν βρίσκονται σε ένα κοινόχρηστο δικτυακό χώρο. Θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, ένας δίσκος NFS ή ένας ISCSI δίσκος, όπου όλοι οι υπολογιστές γράφουν και διαβάζουν τις ίδιες περιοχές αποθήκευσης. Για την καλύτερη απόδοση αυτών των συστημάτων χρησιμοποιούνται fiber channels, οπτικά καλώδια, οπτική διαπαφή. Οπότε, ο κάθε υπολογιστής συνδέεται με ένα οπτικό καλώδιο με τον δικτυακό χώρο αποθήκευσης προκειμένου να απολαμβάνει την μέγιστη δυνατή ταχύτητα ανάγνωσης και γραφής από το δικτυακό χώρο αποθήκευσης. Ασφαλώς, ο δικτυακός χώρος αποθήκευσης θα πρέπει να υποστηρίζει τις ανάγκες σε bandwidth όλων αυτών των clients, των πελατών, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει παράλληλους δίσκους σε κάποια σύνδεση RAID ενδεχομένως, προκειμένου να μπορεί γρήγορα και αξιόπιστα να μεταδώσει αυτές τις πληροφορίες που ζητάει ο κάθε υπολογιστής. Η τρίτη αρχιτεκτονική είναι η αρχιτεκτονική που χρησιμοποιείται στην επεξεργασία συναλλαγών, όπου ο κάθε υπολογιστής έχει τον δικό του τοπικό δίσκο που έχει και το λειτουργικό σύστημα, αλλά υπάρχει ταυτόχρονα και μια δικτυακή περιοχή αποθήκευσης, μια κοινή βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές. Βέβαια,
Η πρόσβαση στην κοινή βάση δεδομένων απαιτεί ατομικές λειτουργίες εγγραφής και ανάγνωσης, επειδή είναι κοινόπιστη περιοχή. Αυτή η αρχιτεκτονική τη συναντάμε κυρίως σε τράπεζες ή χρηματιστήρια. Ένα παράδειγμα από μια αρχιτεκτονική κλάστερ μπορούμε να βρούμε στο Google Search Engine. Συγκεκριμένα, κάθε ερώτημα που κάνει ο χρήστης επισκεπτόμενος στη σελίδα, την αρχική σελίδα του Google, γίνεται μια αναζήτηση σε μια βάση δεδομένων εκατοντάδων ή και χιλιάδων τεραμπάιτ. Η συστοιχία που υποστηρίζει την αναζήτηση έχει χιλιάδες υπολογιστές, 15 με 30.000 υπολογιστές, Pentium διαφόρων αρχιτεκτονικών μέχρι και διαφόρων οικογενειών, από π.χ. 544 MHz μέχρι Xeon i7 και ούτω καθεξής. Κάθε υπολογιστής έχει κάποιους δίσκους, ένα ή δύο δίσκους των 80 GB. Οι υπολογιστές τοποθετούνται συρταρωτά σε ικριώματα, έχουν μέγεθος, όπως λέμε, ένα unit, ένα U, και κάθε ικρίωμα έχει περίπου 80 υπολογιστές. Το ικρίωμα είναι το rack. Ασφαλώς, βέβαια, η τεχνολογία βελτιώνεται. Κάποια συστήματα από αυτά μπορούν και αντικαθιστούνται με πιο συμπαγή πιο συμπαγές αρχιτεκτονικές, όπως Blade Servers, όπου μπορούν σε ένα ικρίωμα που χωρούσε 80 υπολογιστές να χωρέσει έως και 240 υπολογιστές με την χρήση της τεχνικής των Blade Enclosures. Προβλήματα που συναντούνται στα μεγάλα data centers, όπως και στο Google Search, είναι η διαχείριση ενέργειας. Όλα αυτά τα συστήματα, οι κόμβοι, οι δικτυακοί χώροι αποθήκευσης απαιτούν ρεύμα για να λειτουργήσουν. Και μάλιστα, επειδή είναι δεκάδες χιλιάδες όλα αυτά τα συστήματα, συνήθως απαιτούν ακόμα και μεγαβάτ μερικές φορές, αν σκεφτούμε υπόψη ότι όλα αυτά τα συστήματα εξάγουν θερμότητα, οπότε υπάρχει ανάγκη για απαγωγή αυτής της θερμότητας, που γίνεται με συστήματα κλιματισμού. Γι' αυτό και μία βελτίωση που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια σε αυτά τα data centers είναι η αντικατάσταση των δίσκων, των κλασικών μαγνητικών δίσκων, με SSD, όπου έχουν πολύ μικρότερη απαγωγή θερμότητας γιατί δεν έχουν κινούμενα μέρη. Προβλήματα επίσης υπάρχουν και στο software ως προς την ισοκατανομή του φόρτου εργασίας. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει το κάθε αίτημα να δίνεται στον κατάλληλο κόμβο προκειμένου να υπάρχει μια ισοκατανομή σε όλους τους υπολογιστές. Σημαντικά στοιχεία αποτελούν οι ανοχής ασφάλματα και η διαχείριση των κόμβων. Για παράδειγμα, αν ένας κόμβος για κάποιο λόγο κολλήσει και δυσλειτουργήσει, να μην καταρρεύσει όλο το σύστημα. Οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονται, άρα η δυνατότητα κλιμάκωσης, δηλαδή αύξησης των δυνατοτήτων της συστοιχίας με την προσθήκη νέων υπολογιστών, είναι πολύ σημαντικές. Θα πρέπει λοιπόν να μπορεί να επεκταθεί το σύστημα. Και ασφαλώς υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις, όπως ότι η ανταπόκριση σε αιτήματα για το Google συγκεκριμένα να είναι σε μικρότερο από μισό σεκόντ, και αυτό να σημαίνει ότι έχει γίνει αναζήτηση σε δισεκατομμύρια διευθύνσεις URL, ενώ ταυτόχρονα οι υπηρεσίες αυτές είναι προσβάσιμες 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ένα παράδειγμα μπορούμε να βρούμε σε έναν υπερυπολογιστή που ήταν και ο πρώτος το 2010, σύμφωνα με την λίστα Top 500, όπου σε αυτή τη λίστα υπάρχουν οι 500 πιο γρήγοροι υπολογιστές, υπερυπολογιστές σε όλο τον κόσμο, ο Jaguar. Ο Jaguar Cray XT5 είχε 18.888 κόμβους γενικής επεξεργασίας. Σε όλα αυτά τα συστήματα πάντα υπάρχει ένας ή
παραπάνω κόμβι που είναι για login και για την ανάθεση εργασιών και σε αυτούς συνδέονται οι χρήστες όταν θέλουν να υποβάλουν μια εργασία, γιατί οι κόμβοι που είναι από πίσω, οι κόμβοι εργάτες, δεν παρέχουν μια διεπαφή, ένα sell στους απλούς χρήστες, κάτι που το έχουμε κάνει και εμείς εδώ στο εργαστήριο. Στο τμήμα μας έχουμε ένα login node του Pleiades, όπου οι φοιτητές συνδέονται σε αυτό το κόμβο προκειμένου να υποβάλουν μια εργασία, δηλαδή ένα job submission, χρησιμοποιώντας βέβαια το αντίστοιχο job submission file, για να εκτελεστεί στην συστοιχεία που βρίσκεται από πίσω. Συστοιχεία που δεν έχουν πρόσβαση απλοί χρήστες. Μόνο ο root μπορεί να συνδεθεί σε αυτή τη συστοιχεία για να επιτελέσει κάποιες διαχειριστικές ενέργειες. Κάθε κόμβος στον υπερυπολογιστή Jaguar έχει επεξεργαστές όπτερων με 6 πυρήνες στα 2,6 GHz και μνήμη 16 GB. Συνολικά λοιπόν υπήρχαν 224.000 περίπου πυρήνες, 300 PB αποθηκευτικό χώρο και 2,3 petaflops. Το λειτουργικό σύστημα ήταν Cray Linux και το δίκτυο διασύνδεσης ήταν το C-Star 2, που είχε bandwidth 57 GB το δευτερόλεπτο. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τους διανυσματικούς υπολογιστές. Αυτούς τους υπερυπολογιστές που είχαν υλοποιηθεί πριν το 2000, υλοποιηθεί δηλαδή τη δεκαετία του 70, 80 και κάπως στο 90, αυτοί οι υπερυπολογιστές λοιπόν, όπου είχαν πολύ καλύτερη ταχύτητα επεξεργασίας από τους τότε επεξεργαστές και η φιλοσοφία των οποίων έχει παραμείνει και στους σημερινούς επεξεργαστές. Ας δούμε λοιπόν τι είναι διανυσματοποίηση. Η διανυσματοποίηση είναι μια ειδική τεχνική παραλληλοποίησης, όπου αντί να υλοποιούνται λειτουργίες ατομικά σε μεταβλητές, γίνονται ομαδικά σε διανύσματα. Για να επιτύχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα, ασφαλώς απαιτείται υποστήριξη υλικού. Υποστήριξη λοιπόν για την παράλληλη εκτέλεση πολλών πράξεων στον ίδιο χρόνο ρολογιού. Στο παρελθόν υπήρχαν υπολογιστές που ήταν καθαρά διανυσματικοί. Οπότε ονομάζονταν διανυσματικοί υπολογιστές, γιατί είχαν διανυσματικούς επεξεργαστές. Σήμερα όμως οι επεξεργαστές αυτοί δεν υπάρχουν. Εντούτοις, η φιλοσοφία της διανυσματοποίησης είναι πολύ σημαντική και χρησιμοποιείται από τους σημερινούς επεξεργαστές. Μάλιστα, όπως μπορούμε να δούμε σε διάφορους διαγωνισμούς παραλληλοποίησης που έχουν γίνει κατά διαστήματα, οι ερευνητές οι οποίοι χρησιμοποίησαν και διανυσματοποίηση εκτός από τις κλασικές τεχνικές παραλληλοποίησης όπως OpenMPI, OpenMP και CUDA, βγήκαν πρώτοι στον εκάστοτε διαγωνισμό, γιατί η διανυσματοποίηση μπορεί να επιφέρει σημαντικά ωφέλη. Η διανυσματοποίηση λοιπόν ονομάζεται και η τεχνική της μετατροπής ενός βαθμωτού προγράμματος σε διανυσματικό, προκειμένου να αυξηθεί η απόδοση εκτέλεσης σε έναν υπολογιστή που έχει βέβαια την κατάλληλη διανυσματική υποστήριξη. Υπάρχουν πολύ σημαντικά ωφέλη από τη χρήση τόσο και στους προσωπικούς υπολογιστές όσο και σε high performance data centers. Είναι μια ερευνητική περιοχή που έχει ως σκοπό να βοηθήσει και να αυτοματοποιήσει εν μέρη αυτή τη διανυσματοποίηση. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν των διανυσματικών υπολογιστών. Οι διανυσματικοί επεξεργαστές παρέχουν λειτουργίες πολύ μεγάλη ταχύτητα σε διανύσματα, δηλαδή σε γραμμικούς πίνακες με αριθμούς. Χρησιμοποιούν την έννοια του παραλληλισμού αγωγού, δηλαδή αγωγή εντολών για φάσεις εκτέλεση εντολών, αριθμητική αγωγή για αποτίμηση αριθμητικών εκφράσεων. Είναι πιο κοντά στο ακολουθιακό μοντέλο von Neumann με την έννοια του αποθηκευμένου προγράμματος, δηλαδή μία εντολή εκτελείται ταυτόχρονα
σε διαφορετικά στοιχεία ενός διανύσματος. Όταν εννοούμε ένα διάνυσμα, π.χ. ένα διάνυσμα 128 bit, μπορούμε να το θεωρήσουμε ότι αποτελείται από διακριτές περιοχές ίσου μεγέθους. Για παράδειγμα, το 128 bit μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι δύο διανύσματα των 64 bit. Ή μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι 4 διανύσματα των 32 bit. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να χωρίσουμε το διάνυσμα σε ίσου μεγέθους υποδιανύσματα, τα οποία βέβαια υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή μας. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν οι καλύτεροι και οι πιο γρήγοροι υπολογιστές, οι διανυσματικοί υπολογιστές, ιδίως για τα προβλήματα επιστημονικών υπολογιστών. Θα δούμε ένα παράδειγμα μιας εντολής διανυσματικής επεξεργασίας. Μια τυπική λειτουργία, για παράδειγμα, είναι η πρόσθεση δύο διανυσμάτων πραγματικών στοιχείων 64 bit. Σε τυπικούς υπολογιστές απαιτείται μπρόχος επανάληψης, αφού αν έχουμε για παράδειγμα ένα επεξεργαστή 32 bit, ασφαλώς τα 64 bit δεν μπορούν να προσθεθούν με τη μία. Θα πρέπει να γίνει επαναληπτικά μια λειτουργία. Συνδιανυσματικούς υπολογιστές όμως ήταν απλά η εντολή add των δύο αυτών vectors. Μια διανυσματική λοιπόν εντολή αντιστοιχούσε σε δεκάδες ή εκατοντάδες εντολές σε ένα τυπικό επεξεργαστή. Έτσι λοιπόν βλέπουμε το διάγραμμα όπου δείχνει ένα διάνυσμα vector 1, 64 bit, ένα διάνυσμα vector 2, 64 bit, μια functional unit, μια μονάδα που επιτελεί την πράξη της άθρησης, η floating unit, και στη συνέχεια, με μία μόνο εντολή add, προστίθονται αυτά τα δύο διανύσματα των 64 bit και εξάγεται ένα αποτέλεσμα 64 bit σε έναν άλλον καταχωρητή. Παρατηρούμε λοιπόν ότι απαιτούνται καταχωρητές πολλών bit. Για παράδειγμα, αυτό το σύστημα με τα 64 bit καταχωρητές υπήρξε τη δεκαετία του 80 που τα περισσότερα συστήματα ήταν 8 bit. Άρα λοιπόν απαιτείται πολύ μεγάλος καταχωρητής, απαιτείται μονάδα που μπορεί να κάνει πράξεις σε όλα αυτά τα bit ταυτόχρονα, διανυσματικά λοιπόν, και βέβαια η κατάλληλη υποστήριξη με εντολές assembly από τον επεξεργαστή. Η διανυσματική επεξεργασία έχει πολλά πλεονεκτήματα. Γιατί γίνεται παράλληλα η πράξη που θα γινόταν σε βαθμωτά στοιχεία επαναληπτικά με πολύ λιγότερες εντολές. Υπήρχε βέβαια και κάποιο υλικό που έλεγχε τις εξαρτήσεις ανάμεσα στις διανυσματικές εντολές, το οποίο όμως ήταν πολύ πιο απλό από τους επεξεργαστές που στη συνέχεια υλοποιήθηκαν ως super scalars. Ήταν πολύ πιο απλό και έτσι λοιπόν μπορούσε να χρησιμοποιηθούν περισσότερα τρανζίστορ για τους καταχωρητές και για τις μονάδες εκτέλεσης πράξεων πάνω σε αυτούς τους καταχωρητές. Η πρόσβαση στη μνήμη των διανυσματικών εντολών ακολουθεί κάποια γνωστά πρότυπα και προκειμένου να έχουμε καλύτερο bandwidth ώστε να γράφονται τα δεδομένα πιο γρήγορα στους καταχωρητές, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές όπως διαφύλωσης, interleaved memory, γιατί θέλουμε να μεταφέρουμε δεδομένα από τη μνήμη στους καταχωρητές του επεξεργαστή που είναι on-chip. Αν χρησιμοποιήσουμε interleaved memory, τότε μπορούμε παράλληλα να διαβάζουμε από διαφορετικά banks της μνήμης και έτσι λοιπόν να μεγιστοποιήσουμε τη χρήση του εύρους ζώνης ανάμεσα στη μνήμη και στον επεξεργαστή. Ένα άλλο όφελος της διανυσματικής επεξεργασίας είναι ότι αντικαθιστώνται πολλές εντολές σε ένα βρόχο με μία εντολή. Άρα λοιπόν γλιτώνουμε και εξαφανίζουμε
τους κινδύνους ελέγχου. Τα control hazard από το pipeline, που υπενθυμίζω από την αρχιτεκτονική υπολογιστών όπως το είχαμε δει, ότι ένας κίνδυνος ελέγχου συμβαίνει όταν έχουμε μία αλλαγή ροής εκτέλεσης, που ενδεχομένως ο επεξεργαστής να ακολουθήσει μία άλλη πορεία από αυτή που συνέβηκε πραγματικά και άρα να πρέπει να αδειάσει την διασωλήνωση προκειμένου να τοποθετήσει τις νέες εντολές. Εναλλακτικά βέβαια μπορεί να καθυστερήσει τη διασωλήνωση μέχρι να γνωρίζει το αποτέλεσμα του ελέγχου που προηγείται προκειμένου να ξέρει ποιον δρόμο θα ακολουθήσει. Εν τούτης και στις δύο περιπτώσεις έχουμε σημαντική μείωση της απόδοσης. Με την διανυσματοποίηση όμως γλιτώνουμε αυτούς τους κινδύνους. Αυτή την ομάδα των κινδύνων, γιατί δεν έχουμε πια έλεγχο αφού εκτελείται παράλληλα η ίδια εντολή. Οι περισσότεροι διανυσματικοί επεξεργαστές επέτρεπαν πολλαπλές ταυτόχρονες διανυσματικές εντολές, οπότε επιτυχάνονταν ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις. Χρησιμοποιήθηκε, και ασφαλώς χρησιμοποιείται και στις μέρες μας, σε επιστημονικές εφαρμογές, ανάλυση συγκρούσεων, πρόβλεψη καιρού κτλ. Βέβαια, στις μέρες μας πια δεν υπάρχουν διανυσματικοί επεξεργαστές, αλλά η φιλοσοφία της διανυσματοποίησης υπάρχει σε ειδικές εντολές και βέβαια με κατάλληλη υποστήριξη υλικού στους σημερινούς επεξεργαστές. Εντολές όπως MMX, SSE, GPU ή στο Shell επεξεργαστές χρησιμοποιούν όλοι τεχνικές διανυσματοποίησης μαζί βέβαια με τις υπόλοιπες τεχνικές που έχουν προκειμένου να δίνουν και τη δυνατότητα επίτευξης ακόμα καλύτερων επιδόσεων σε συγκεκριμένου τύπου εφαρμογές που μπορούν να εκμεταλλευτούν τη διανυσματοποίηση. Η διανυσματοποίηση ασφαλώς ακολουθεί την αρχιτεκτονική SIMD, δηλαδή Single Instruction Multiple Data. Η ίδια εντολή, Single Instruction, εκτελείται σε πολλαπλά διαφορετικά δεδομένα, Multiple Data. Ας δούμε οπτικά τη διαφορά ενός βαθμωτού στοιχείου, μιας πράξεων σε βαθμωτά στοιχεία και πράξεων σε διανυσματικά στοιχεία. Για παράδειγμα, σε έναν βαθμωτό επεξεργαστή θα έχουμε ένα for επανάληψης, π.χ. εδώ έχουμε για 10 φορές, ανάγνωση της επόμενης εντολής, προσκόμιση του πρώτου αριθμού, προσκόμιση του δεύτερου αριθμού, εκτέλεση της πρόσθεσης, τοποθέτηση του αποτελέσματος στον καταχωρητή που απαιτείται και επανάληψη. Ενώ σε ένα vector επεξεργαστή κάνουμε ανάγνωση της εντολής με προσκόμιση ταυτόχρονα των 10 επόμενων, των 10 αριθμών που θα αποτελέσουν τον πρώτο, την πρώτη παράμετρο της εντολής, των 10 επόμενων αριθμών, add them με μια εντολή πρόσθεσης, γίνεται πρόσθεση των 10 πρώτων αριθμών ένα προς ένα με τους 10 επόμενους αριθμούς και αποθήκευση των αποτελεσμάτων. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ δεν έχουμε καταρχήν κίνδυνο διασωλήνωση, γιατί στην πρώτη περίπτωση, στο σημείο που επαναλαμβάνεται ο βρόχος, δηλαδή στο end loop, έχουμε κίνδυνο διασωλήνωσης. Και στη συνέχεια βέβαια επαναλαμβάνεται η εκτέλεση του βρόχου. Εδώ δεν έχουμε στο διανυσματικό επεξεργαστή κάποιο κίνδυνο διασωλήνωσης. Γίνεται πολύ πιο γρήγορα η εκτέλεση. Οι διανυσματικοί επεξεργαστές μπορούν να εκτελούν και πιο σύνθετες πράξεις ταυτόχρονα, όπως πρόσθεση και πολλαπλασιασμό. Έτσι λοιπόν μπορούμε εδώ πέρα να έχουμε ανάγνωση 10 αριθμών, 10 επόμενων και τους 10 που αποτελούν τον τρίτο παράγοντα και εκτελείται ταυτόχρονα η πράξη πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού σε αυτούς τους αριθμούς και βέβαια αποθήκευσης των αποτελεσμάτων. Τα ωφέλη της διανυσματικής επεξεργασίας έγιναν κατανοητά και γι' αυτό η ίδια Intel αποφάσισε στους επεξεργαστές της οικογένειας X86 να χρησιμοποιήσει τέτοια στοιχεία. Έτσι λοιπόν η Intel το 1999 εισήγαγε τις εντολές SSE, Streaming SIMD Extension, στο Pentium 3. Χρησιμοποιούνταν εκείνη την εποχή στο 32-bit
επεξεργαστή 5-3, 128 bit καταχωρητές. Αυτό έχει ως συνέπεια να γίνεται παράλληλη επεξεργασία αυτών και η AMD, για να μην μείνει πίσω, εισήγαγε τις εντολές 3D Now, οι οποίες και αυτές ήταν διανυσματικές εντολές. Βέβαια, αποσύρθηκαν το 2010 προκειμένου να ακολουθήσει την υποπατημένη οδό των SSE εντολών, αφού τα περισσότερα προγράμματα χρησιμοποιούσαν τις εντολές SSE. Έχουμε λοιπόν ένα παράδειγμα όπου αν δεν έχουμε SIMD, θέλουμε 4 εντολές FPU για πρόσθεση. Βλέπουμε το σχήμα όπου vector H, Y, Z και W έχουμε την πράξη V1 συν V2, V1 συν V2 κτλ. Ενώ με SIMD γίνεται μία μόνο εντολή FPU. Είναι από το SSE extensions, όπως βλέπουμε, μεταφέρονται οι τιμές στον καταχωρητή XMM0. Στη συνέχεια γίνεται η πράξη της πρόσθεσης και τα αποτελέσματα MOV APS Address μεταφέρονται τα αποτελέσματα στον καταχωρητή πίσω στη μνήμη. Ένα παράδειγμα από εντολές assembly στο SSE παρατηρούμε σε αυτό το listing και κυρίως πώς καταλαβαίνουμε ότι έχει τις εντολές SSE. Χρησιμοποιεί τους καταχωρητές που ξεκινάνε από το XMM. Αυτοί είναι καταχωρητές πολύ μεγάλου bandwidth, 128 bit, 256. Χρησιμοποιεί εντολή move PS για να μεταφέρει δεδομένα σε αυτούς τους καταχωρητές και γενικά χρησιμοποιούνται εντολές που έχουν το πρόθυμα PS που είναι για το scalar, process scalar, για την εκτέλεση με διανυσματική πράξη. Ένα ακόμα παράδειγμα διανυσματοποίησης, βλέπουμε ότι έχουμε ένα βρόχο for από 0 μέχρι νη, όπου προστίθεται κάθε φορά το α του i, μάλλον γίνεται πολλαπλασιασμός α του i επί β του i και το αποτέλεσμα προστίθεται σε μια μεταβλητή val. Με τη διανυσματοποίηση ο χρήστης θα μπορούσε να κάνει στοιχισμό των αποτελεσμάτων align var προκειμένου να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το μέγιστο bandwidth της μνήμης και στη συνέχεια δίνει μια εντολή pragma GHS vectorize που σηματοδοτεί προς τον compiler ότι αυτός ο βρόχος μπορεί να διανυσματοποιηθεί. Βέβαια, εξαρτάται κάθε φορά από το compiler το πώς γίνεται η διανυσματοποίηση. Εδώ πέρα είναι ένας εμπορικός compiler όπου με τις εντολές pragma μπορεί να επιτευχθεί η διανυσματοποίηση. Παρατηρούμε λοιπόν ότι στην πρώτη περίπτωση απαιτείται ένας βρόχος που εκτελείται 21 κύκλους κάθε φορά, ενώ στη δεύτερη περίπτωση απαιτούνται 5 κύκλοι. Δηλαδή βλέπουμε ότι η απόδοση έχει πολλαπλασιαστεί περίπου 4 φορές. Εκεί που απαιτούνταν 21 κύκλοι έγιναν 5 κύκλοι. Άρα λοιπόν υπάρχει μια βελτίωση. Οι κατηγορίες λοιπόν των διανυσματικών επεξεργαστών είναι οι εξής. Επεξεργαστές διανύσματος καταχωρητή. Όλες οι πράξεις γίνονται με καταχωρητές load store. Κυριάρχησε από το 1980 και έπειτα. Και επεξεργαστές διανύσματος μνήμης-μνήμης, όπου όλες οι πράξεις γίνονται απευθείας στη μνήμη και χρησιμοποιήθηκε στους πρώτους διανυσματικούς επεξεργαστές. Ας δούμε λοιπόν μια τυπική αρχιτεκτονική, μια αρχιτεκτονική VMIPS, όπου υπάρχει η κεντρική μνήμη, main memory, vector load store και υπάρχουν οι καταχωρητές, οι vector registers και οι scala registers, δηλαδή υπάρχουν καταχωρητές διανυσματικής επεξεργασίας και βέβαια οι βαθμωτοί καταχωρητές. Υπάρχουν, όπως παρατηρούμε, και διανυσματικές
μονάδες εκτέλεσης πολλαπλασιασμού, διαίρεσης και ούτω καθεξής. Οι καταχωρητές διανύσματος μπορούν να διαβάσουν, είναι 64 bit στην αρχιτεκτονική VMIPS και ασφαλώς υπάρχει μονάδα ελέγχου για να ανοιχνεύει τους κινδύνους, μονάδα προσκόμισης διανυσμάτων ώστε να διαβάζει δεδομένα από τη μνήμη και να τα γράφει στους διανυσματικούς καταχωρητές και ομοίως να τα επαναφέρει πίσω και ούτω καθεξής. Τα χαρακτηριστικά κάποιων διανυσματικών επεξεργαστών, όπως βλέπουμε, είναι π.χ. ο Cray είχε 8 vector register, το μοντέλο που είχε βγει το 1976, ενώ καλύτερα μοντέλα όπως Fujitsu είχαν από 8 μέχρι 256 καταχωρητές και elements per register, στοιχεία να καταχωρείται 32 μέχρι 1024. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέχρι και το 95 περίπου υπήρχαν διανυσματικοί επεξεργαστές που χρησιμοποιούνταν, αλλά με την πρόοδο των τυπικών επεξεργαστών, των desktop και server επεξεργαστών, οι επεξεργαστές αυτοί σταμάτησαν να δημιουργούνται, να κατασκευάζονται, να αναπτύσσονται και τα στοιχεία αυτά της διανυσματικής επεξεργασίας πέρασαν στους σημερινούς επεξεργαστές. Ένα παράδειγμα διανυσματικής επεξεργασίας είναι η πράξη Y ίσον α επί X συν Y. Είναι μια πράξη Saxby ή Duxby, δηλαδή single ή double precision A times Y plus A times X plus Y. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε 64 στοιχεία όσα υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή μας, θα δούμε ότι στον κώδικα MIPS απαιτούνται 600 εντολές περίπου για να εκτελεστούν. Ενώ σε ένα κώδικα VMIPS απαιτούνται πολύ λιγότερες εντολές. Φορτώνουμε vector, έχουμε load vector, load vector, πολλαπλασιασμό vector, add vector. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει προσθεθεί το γράμμα V από το vector, όπου επιτυχιάνει την χρήση μιας διανυσματικής πράξης. Ασφαλώς κερδίζουμε και εδώ πέρα, εδώ, ως και 10 φορές. Άρα λοιπόν υπάρχουν μεγάλα ωφέλη με τη χρήση των διανυσμάτων και τη μετατροπή των βαθμωτών πράξεων σε διανυσματικές. Στον κώδικα λοιπόν MIPS υπάρχουν 600 εντολές και προβλήματα στο pipeline. Γιατί κάθε εντολή add πρέπει να περιμένει την εντολή του πολλαπλασιασμού, κάθε άθροισμα πρέπει να περιμένει το add 64 φορές περισσότερους κινδύνους διασωλήνους που σε αυτόν τον επεξεργαστή ήταν καθυστέρηση, άρα 64 φορές περισσότερες καθυστερήσεις, περισσότερα stall από ό,τι στο VMIPS, και θα μπορούσε βέβαια να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις για να απομακρυνθούν κάποια stalls, αλλά το instruction bandwidth δεν θα μειωνόταν 600 εντολές. Ενώ στην αρχιτεκτονική VMIPS 6 εντολές και στο pipeline θα υπάρχει μόνο μια φορά καθυστέρηση να έρθει το πρώτο στοιχείο του διανύσματος. Οι διανυσματικοί επεξεργαστές βέβαια εξαρτώνται από το μέγεθος του διανύσματος. Γιατί αν έχουμε 64 bit σε κάθε διάνυσμα, τότε η καλύτερη απόδοση υπάρχει όταν το προς επεξεργασία στοιχείο, όταν η περιοχή δεδομένων είναι ακέραιο πολλαπλάσιο και ακριβές πολλαπλάσιο αυτής τιμής. Έτσι λοιπόν, ελαχιστοποιούνται οι clock cycles στο 64, στο 128 και ούτω καθεξής. Ενώ, αν για παράδειγμα είμαστε 64-1, δηλαδή 65 στοιχεία, τότε έχουμε την χειρότερη καθυστέρηση, γιατί απαιτούνται να χρησιμοποιηθούν διανύσματα για τα πρώτα 64 bit και πάλι διανύσματα για ένα στοιχείο, που υπάρχει πρόβλημα λοιπόν. Παρατηρούμε στο διάγραμμα αυτό τον συνολικό χρόνο για ένα στοιχείο ή την επιβάρηση που υπάρχει. Και παρατηρούμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγαλύτερη επιβάρηση όταν είμαστε ένα-δύο κάποια στοιχεία παραπάνω από το μέγεθος του διανύσματος. Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε την διανυσματοποίηση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιες τεχνικές, οι οποίες
επιτρέπουν τη διανοσματοποίηση, γιατί υπάρχουν και παραδείγματα όπου δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διανοσματοποίηση. Υπάρχουν επίσης παραδείγματα που η διανοσματοποίηση θα έχει μεγαλύτερο όφελος αν προηγηθούν κάποιες άλλες λειτουργίες. Ας δούμε λοιπόν μια τεχνική βελτίωσης για τους διανοσματικούς επεξεργαστές. Μια τεχνική ονομάζεται chaining, αλυσιδωτή σύνδεση. Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε τις πράξεις πολλαπλασιασμού, μουλβε V1, V2, V3 και πρόσθεση V1, V5, V4. Η δεύτερη εντολή εξαρτάται από την πρώτη, γιατί στην πρώτη περίπτωση πολλαπλασιάζονται το vector V2 και το vector V3 και το αποτέλεσμα τοποθετείται στο vector V1. Στην δεύτερη από κάτω εντολή, που έχουμε την εντολή της πρόσθεσης, προσθέτουμε το V1 και το V5 και το αποτέλεσμα το τοποθετούμε στο V4. Άρα τι βλέπουμε, ότι το V1 γιάννισμα πρέπει να ολοκληρωθεί στην προηγούμενη εντολή προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην παρακάτω εντολή. Αν όμως το V1 είναι ένα γιάννισμα που αποτελείται από πολλά διαφορετικά στοιχεία, δεν το δούμε ως μια ολόκληρη οντότητα, αλλά ως μια συλλογή από στοιχεία, τότε θα μπορούσαμε μόλις υπολογιστούν τα πρώτα στοιχεία του V1 να τροφοδοτήσουν την επόμενη εντολή. Οπότε θα ξεκινούσε η εντολή της πρόσθεσης add να εκτελείται μαζί με την εντολή του πολλαπλασιασμού mul. Θα πρέπει βέβαια ο καταχωρητής να υποστηρίζει εγγραφή και ανάγνωση ταυτόχρονα σε διαφορετικές θέσεις. Και υπάρχουν ειδικές εντολές για chaining. Η συνολική απόδοση δίνεται από αυτό τον τύπο που είναι το μήκος του διανύσματος συν ο χρόνος έναρξης της εντολής add συν ο χρόνος έναρξης εντολής mul. Βλέπουμε λοιπόν ότι χωρίς chain έχουμε 141 κύκλους, ενώ άμα είναι chained οι δύο εντολές έχουμε 77. Βλέπουμε ότι ενώ αρχίζει να εκτελείται η εντολή mul στα πρώτα στοιχεία του διανύσματος, μπορούν αυτά και χρησιμοποιούνται στην επόμενη εντολή, οπότε παράλληλα βλέπουμε την χρήση της διασωλήνωσης. Αυτή η τεχνική βέβαια πια στις μέρες μας δεν χρησιμοποιείται με αυτή τη μορφή, αλλά χρησιμοποιείται με τη μορφή που γνωρίζουμε ως διασωλήνωση λογισμικού. Δηλαδή, κάποια στοιχεία μόλις έχουν γεμίσει και επεξεργάζονται μέσα στο επεξεργαστικό στοιχείο, μπορεί να συνεχίσει εκτέλεση παρακάτω σε επόμενα στοιχεία με αυτή την τεχνική. Τεχνική της software pipeline. Διασωλήνωση λογισμικού. Υπάρχει βέβαια μια σημαντική αύξηση των επιδόσεων. Υπάρχουν βλόχοι με διακλαδώσεις που δεν μπορούν να εκτελεστούν αποδοτικά. Για παράδειγμα, εδώ πέρα βλέπουμε ότι θέλουμε να κάνουμε επανάληψη σε 64 φορές. Αν το α του i δεν είναι 0, να γίνει η πράξη αυτή της αφαίρεσης. Δηλαδή να γίνει η πράξη της αφαίρεσης μόνο για τις τιμές που δεν είναι 0. Αν μπορούσαμε να εκτελέσουμε την πράξη μόνο για τις τιμές του διανύσματος α του i που δεν είναι ίσες με το 0, τότε θα μπορούσε να εκτελεστεί αποδοτικά. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση των ειδικών εντολών μάσκας, δηλαδή να δημιουργηθεί μια μάσκα και να φτεθεί, όπως βλέπουμε εδώ με την εντολή CVM, η μάσκα δίνεται με το, στην εντολή αυτή LDF0, η τιμή άμεση 0. Ορίζουμε μια μάσκα και εκτελούμε μια πράξη για τις εντολές που υπακούν σε αυτή τη μάσκα. Ασφαλώς βέβαια η επεξεργασία της μάσκας απαιτεί κάποιους κύκλους, εντούτοις όμως έχουμε κέρδος στην απόδοση σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούσαμε διανυσματοποίηση. Μια άλλη τεχνική είναι η τεχνική scatter-gather. Υπάρχουν περιπτώσεις που γίνεται σε μη συνεχόμενα στοιχεία, sparse arrays, όταν έχουμε έμεση πρόσβαση με δείκτες. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε το δείκτη K του I και χρησιμοποιείται για να διαπιστωτοποιήσει τον πίνακα α. Ομοίως εδώ ο δείκτης μη του I και χρησιμοποιείται για να διαπιστωτοποιήσει το στοιχείο του σε. Με την gather μαζεύονται όλα τα στοιχεία σε ένα vector, επεξεργαζόμαστε το vector και με τη scatter αποθηκεύουμε τα στοιχεία στις θέσεις τους λοιπόν. Για να επιτευχθεί η λειτουργία scatter-gather χρησιμοποιούνται εντολές assembly LVI που είναι gather, load vector indirect, store vector indirect. Εντολές αυτές οι οποίες υπήρχαν στους διανυσματικούς επεξεργαστές
πια δεν χρησιμοποιούνται στους σημερινούς επεξεργαστές, αλλά επέτρεπαν την επίτευξη καλύτερης επίδοσης σε μη συνεχόμενες τιμές και περιοχές στη μνήμη. Εν τούτης, υπήρχε εδώ μια επιβάρηση, αλλά πάλι το κέρδος ήταν μεγαλύτερο. Μια άλλη τεχνική βελτίωσης είναι η χρήση πολλαπλών ροών διανυσμάτων. Για παράδειγμα, εκεί που υπήρχε μια ροή εκτέλεσης διανυσματική, μπορούσαν να προσθεθούν πολλαπλές ροές, όπως βλέπουμε εδώ, ενώ εδώ έχει μία επεξεργαστική μονάδα, εδώ βλέπουμε την έννοια της παραλίας, γιατί έχουμε πολλαπλές ALU. Βελτιώνεται βέβαια το peak performance, δηλαδή ο χρόνος ολοκλήρωσης ενός συνόλου εντολών, αλλά βέβαια το startup latency παραμένει το ίδιο. Δηλαδή, μία εντολή δεν μπορεί να εκτελεστεί πιο γρήγορα αν εκτελεστεί παράλληλα ή σε σειρά. Εν τούτης όμως, η συνολική απόδοση βελτιωνόταν. Τι καθορίζει το χρόνο εκτέλεσης λοιπόν μιας διανυσματικής πράξης? Καθορίζεται από την επιβάρηση για την εκκίνηση της διασωλήνωσης και συμπλήρωσης καταχωρητών και ένα κύκλο αναστοιχείο διανύσματος. Δύο στοιχεία επηρεάζουν την επιτυχία, που επιτυχία σε ένα παράλληλο σύστημα είναι η εκτέλεση σε μικρότερο χρονικό διάστημα, όταν εκτελείται σε διανυσματικό επεξεργαστή. Εξαρτάται από τη δομή του αλγορίθμου εξαρτήσεις, εξαρτάται από τον αλγόριθμο για τον τρόπο που έχει γραφεί το πρόγραμμα και από τον compiler. Ένας καλός compiler μπορεί να εκμεταλλευτεί πλήρως την διανυσματοποίηση σε σχέση βέβαια με ένα compiler που ενδεχομένως δεν θα είναι τόσο καλογραμμένος. Ένας έμπειρος προγραμματιστής, όπως βλέπουμε σε αυτό το διάγραμμα, μπορεί, εδώ είναι το compiler optimized μια στήλη, η άλλη είναι hand optimized. Και βλέπουμε ότι υπήρξαν περιπτώσεις σε αυτά τα benchmarks που ο άνθρωπος έκανε πολύ καλύτερη δουλειά από ότι ο compiler. Για παράδειγμα, βλέπουμε το benchmark QCD. Ο άνθρωπος κατάφερε, ένας έμπειρος προγραμματιστής, να έχει 75% χρήση της διανυσματοποίησης, ενώ ο compiler μόνο 4,2%. Ή στο Ocean, που ήταν 42,8% ο compiler και 91,2% ο άνθρωπος. Ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις που ο compiler έκανε πολύ καλή δουλειά, όπως το MG3D benchmark, όπου ο compiler έφτασε στο σημείο να είναι 95,1% να διανυσματοποιήσει τον κώδικα, σε σύγκριση με τον άνθρωπο που ήταν μόνο στο 94,5%. Υπάρχουν καλοί και όχι καλοί compiler. Βλέπουμε εδώ πέρα διάφορους compilers και παρατηρούμε ότι κάποιοι compiler για συγκεκριμένους επεξεργαστές δεν διανυσματοποίησαν π.χ. 72 vectors, ενώ κάποιοι άλλοι δεν διανυσματοποίησαν μόνο 26, που είναι και η καλύτερη τιμή. Π.χ. αυτός ο compiler 69 vectors θα έχει διανυσματοποιήσει. Η δεύτερη στήλη μας δείχνει τα ονόματα των compilers. Παρατηρούμε λοιπόν ότι αναλόγως το compiler για το ίδιο πρόγραμμα μπορεί ένας compiler να διανυσματοποιήσει πολύ παραπάνω τμήμα κώδικα και άρα να έχει πολύ καλύτερη εκτέλεση σε έναν διανυσματικό επεξεργαστή από έναν άλλο compiler που δεν θα το καταφέρει το ίδιο. Για τους διανυσματικούς επεξεργαστές δεν είναι σημαντικό μόνο το peak performance, αλλά και η καθυστέρηση εκκίνησης, το startup overhead. Σε ένα διανυσματικό επεξεργαστή πρέπει να έχουμε και γρήγορη επεξεργασία βαθμωτών μεγεθών. Δεν γίνεται βέβαια να έχουμε μεγάλες αποδόσεις στους διανυσματικούς επεξεργαστές, αν δεν μπορεί η μνήμη να υποστηρίξει τις αιτήσεις, τα αιτήματα. Θα πρέπει λοιπόν η μνήμη να είναι αρκετά γρήγορη, το bandwidth να είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες άμεσης εγγραφής στα διανύσματα με όσο το δυνατόν μικρότερη καθυστέρηση. Ύστερα από 30 χρόνια διανυσματικής επεξεργασίας παραμένει η φιλοσοφία στους σύγχρονους επεξεργαστές με τις εντολές MMX και SSE. Δεν κατασκευάζονται πια διανυσματικοί επεξεργαστές, εντούτοις όμως στοιχεία της διανυσματικής επεξεργασίας υπάρχουν στους σημερινούς επεξεργαστές. Οι διανυσματικοί επεξεργαστές απέτυχαν ή μάλλον δεν επιβίωσαν γιατί δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τις μεγαλύτερες διοχετεύσεις, τα pipelines, π.χ. οι σημερινοί επεξεργαστές,
της Intel έχουν 15 με 18 στάδια διασωλήνωσης, ενώ οι διανυσματικοί επεξεργαστές δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν αυτές τις διοχετεύσεις. Τις τεχνικές πολλαπλής έκδοσης εντολών, εκτέλεσης εκτός σειράς, πρόγνωσης βρόχων και τις τεχνολογίες κατασκευής CMOS. Σχετικά με την διανυσματοποίηση βρόχων, είναι η διαδικασία κατά την οποία, όπως είπαμε, οι βρόχοι που εκτελούν λειτουργίες σε βαθμωτά στοιχεία μετατρέπονται σε βρόχους που εκτελούν πράξεις σε διανυσματικά στοιχεία. Δεν αλλάζει η συμπεριφορά του προγράμματος, αλλά μόνο η ταχύτητα. Δεν υπάρχει παραβίωση των εξαρτήσεων και ούτε παραβίαση της ακρίβειας. Θα πρέπει λοιπόν, όταν θέλουμε να διανυσματοποιήσουμε ένα βρόχο, να κάνουμε μια ανάλυση και να κοιτάμε ένα παράθυρο εξαρτήσεων δεδομένων όσο είναι το μέγεθος του διανύσματος που θα χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιούμε διάνυσμα 128 bit και ακέραιους αριθμούς των 32 bit, τότε θα πρέπει να κοιτάμε 4 ακεραίους κάθε φορά, γιατί οι πράξεις θα γίνονται ανά 4 ακεραίους. Για παράδειγμα, αν κάνουμε κάπου την πράξη α του ISON, α του ISON 16, το 16 είναι πολύ μεγαλύτερο από το 4, άρα δεν μας ενδιαφέρουν εξαρτήσεις και μπορεί εύκολα να διανυσματοποιηθεί ο βρόχος που περιέχει τέτοιες εντολές. Ενώ αν έχουμε α του ISON, α του ISON 1, το 1 είναι μικρότερο από το 4, υπάρχει πρόβλημα, γιατί είναι μέσα στο παράθυρο κινδύνου εξαρτήσεων, γιατί το 1 είναι μικρότερο από το 4. Χρησιμοποιώντας το γράφο εξάρτησης, ο compiler μπορεί να ομαδοποιήσει συγκεκριμένες εντολές. Για παράδειγμα, αν υπάρχουν τα μπλοκ εντολών S1, S2, S3, S4 και μόνο το S3 μπορεί να διανυσματοποιηθεί, τότε θα δημιουργήσει 3 βρόχους από τους οποίους μόνο S3 θα έχει διανυσματικές εντολές. Τα στάδια για να γίνει η διανυσματοποίηση είναι 4. Το πρώτο στάδιο είναι αρχή, το prelude, η μεταφορά των βαθμωτών τιμών από την RAM σε διανυσματικούς καταχωρητές που είναι on-chip μέσα στον επεξεργαστή. Η επόμενη φάση είναι ο βρόχος, δηλαδή η εκτέλεση του βρόχου. Το τρίτο στάδιο είναι το κλείσιμο, το post-load, όπου γίνονται ενδεχομένως κάποιες βαθμωτές ενέργειες, αν υπάρχουν. Και το τελευταίο στάδιο είναι το στάδιο της τακτοποίησης ενός βρόχου, το clean-up. Αν οι επαναλήψεις δεν ήταν πολλαπλάσια του μεγέθους διανύσματος, τόσο τα στοιχεία που δεν τοποθετήθηκαν σε διανύσματα θα ακολουθήσουν μια βαθμωτή επεξεργασία. Η δυσκολία της διανυσματοποίησης με δείκτες, βλέπουμε λοιπόν ένα κομμάτι κώδικα που μπορεί να διανυσματοποιηθεί γιατί είναι ξεκάθαρες οι εξαρτήσεις. Βλέπουμε ότι έχουμε α ένα διάνυσμα 128 θέσεων, β ένα διάνυσμα κεραίων 128 θέσεων και έχουμε μια δομή επανάληψης όπου το α του i τοποθετείται το β του i συν 5, αφού ο βρόχος πολύ εύκολα μπορεί να διανυσματοποιηθεί με την κατάλληλη εντολή πράγμα, αν το υποστηρίζει ο compiler, ή την κατάλληλη παράμετρο στον compiler. Βέβαια, ένα άλλο κομμάτι κώδικα δεν μπορεί να διανυσματοποιηθεί όπως βλέπουμε παρακάτω, γιατί χρησιμοποιεί δείκτες. Το α του i και το β του i είναι δείκτες, όπως και πριν, σε περιοχή μνήμης με 128 ακεραίους, αλλά δεν μπορεί να διανυσματοποιηθεί αυτό το κομμάτι κώδικα, γιατί ο compiler δεν γνωρίζει αν είναι διανυσματά ή όχι. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να διανυσματοποιήσουμε ένα κομμάτι κώδικα, όπως ο πολλαπλησιασμός δύο βαθμωτών στοιχείων σε βρόχο, μετατρέπεται σε ένα διανυσματικό βρόχο, όπου έχουμε καταρχήν αλλαγή ότι οι πράξεις γίνονται ανά 4 στοιχεία και κάθε φορά έχουμε από το i μέχρι το i-3 οι πράξεις του πολλαπλησιασμού. Και δεδομένου ότι μια διανυσματική λειτουργία απαιτεί σχεδόν ίδιο χρόνο με μια βαθμωτή λειτουργία, το κέρδος είναι 4 φορές παραπάνω. Άρα λοιπόν, εκτελείται αρχικά η μετατροπή σε strip mining, δημιουργία υποβρόχων μεγέθους ως το μέγεθος του διανύσματος. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα έχει δημιουργηθεί το strip mine με, όπως λέγουμε, τιμή 4, γιατί 4 ακέραιοι αριθμοί, 4 ακέραιοι αριθμοί του 32 bit, τοποθετούνται σε ένα διάνυσμα 128 bit και βέβαια εννοείται ότι ο αρχικός βρόχος πια έχει βήμα 4. Στη συνέχεια εκτελείται το loop distribution για τη διαίρεση του βρόχου σε υποβρόχους χρησιμοποιώντας προσωρινούς πίνακες. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε προσωρινούς πίνακες temporary α, β, σε και τις αντίστοιχες πράξεις.
Και στο τέλος μετατρέπονται οι βαθμωτές εντολές σε διανυσματικές εντολές και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της διανυσματοποίησης. Όλοι οι σύγχρονοι πια επεξεργαστές υποστηρίζουν SSE διανυσματικές εντολές. Υπάρχουν ειδικοί διανυσματικοί καταχωρητές στην οικογένεια X86-128-bit με ονόματα XMM0 έως XMM7 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πράξεις είτε δύο αριθμοί διπλής ακρίβειας πραγματικού αριθμού 64-bit ή δύο 64-bit ακέραιοι αριθμοί ή 4-32-bit ακέραιοι αριθμοί, 8 των 16-bit σύντομων ακεραίων, 16 των 8-bit χαρακτήρων ή 1-byte αριθμών. Και οι επόμενες οικογένειες της X86 αρχιτεκτονικής θα είναι 256-bit. Άρα λοιπόν, για μια πρόθεση 4 ακεραίων 32-bit, χωρίς διανυσματοποίηση απαιτούνται 4 εντολές, ενώ με μια διανυσματοποίηση επιτυχάνεται σε 3 εντολές. Οι ισοβολομεταφραστές υποστηρίζουν αυτόματη διανυσματοποίηση με τη χρήση των κατάλληλων παραμέτρων, όπως έχουμε δει στο εργαστήριο, στο αντίστοιχο κεφάλαιο με τη διανυσματοποίηση. Για το GCC είναι η παράμετρος Pavla F3 Vectorize ή αν δώσουμε την παράμετρο βελτιστοποίησης O3. Και προκειμένου να γνωρίσουμε αν έχει επιτευχθεί η διανυσματοποίηση ή όχι, μπορούμε να ζητήσουμε την εκτύπωση πληροφοριών διανυσματοποίησης που είναι μια παράμετρος, ας πούμε, στο compiler GCC. Ή να δούμε την assembly που θα έχει εξαχθεί. Ένα τμήμα με αριθμούς διπλής ακρίβειας, όπως βλέπουμε σε αυτό το παράδειγμα, δεν μπορεί να διανυσματοποιηθεί αυτόματα, που μπορούμε να το δούμε δίνοντας την παράμετρο O3 και την αντίστοιχη παράμετρο εμφάνισης κατάστασης διανυσματοποίησης. Και το πρόβλημα είναι ότι έχουμε διανύσματα των 128-bit, οπότε η διανυσματοποίηση γίνεται ένα 2, ενώ εμείς έχουμε 3 αριθμούς διπλής ακρίβειας. Η λύση είναι να προσθέσουμε ένα ψεύτικο πίνακα, ώστε να καταλήξουμε σε ζυγό αριθμό πράξεων διπλής ακρίβειας, όπως βλέπουμε στο κομμάτι κώδικα, δηλαδή τοποθετείται ένας πίνακας, ενώ είχαμε XYZ, τοποθετείται και ο πίνακας S, που και αυτός κάνει κάποια πράξη, αλλά χρησιμοποιείται πιο πολύ για να κάνει στήχηση, alignment, όλα αυτά τα δεδομένα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε με την αντίστοιχη παράμετρο ότι έχει διανυσματοποιηθεί πια ο βρόχος. Άρα μερικές φορές όταν δεν έχουμε ακέραια πολλαπλάσια των διανυσμάτων προσθέτουμε dummy στοιχεία προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η διανυσματοποίηση. Και θα κλείσουμε την παρουσίαση αυτή. Παρουσιάζουμε κάποιους επεξεργαστές που είχαν χρησιμοποιηθεί στο Python και αναφέρονται κυρίως για ιστορικούς λόγους. Για παράδειγμα, υπήρχαν οι επεξεργαστές Mitrou, Array Processors, που ανήκουν στην κατηγορία SIMD, αποτελούνταν από ένα πίνακα που είχαν σε κάθε θέση ένα μεγάλο ένα αριθμό επεξεργαστικών στοιχείων, άρα συνολικά υπήρχε ένας πίνακας από επεξεργαστικά στοιχεία. Το κάθε επεξεργαστικό στοιχείο είχε τη δικά του αριθμητική λογική μονάδα, καταχωρητές, μονάδες ελέγχου, αποκωδικοποίηση εντολών, ένα δίκτυο διασύνδεσης, μια μονάδα ελέγχου. Τα στοιχεία αυτά εκτέλεσης εκτελούν όλα μαζί την ίδια εντολή, αλλά βέβαια υπάρχει δυνατότητα επενεργοποίησης κάποιου υποσυνόλου τους. Έχουν ένα δίκτυο διασύνδεσης που επιτρέπει την απευθείας μεταφορά δεδομένων μεταξύ των processing elements και ένας επεξεργαστής χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με τον έξω κόσμο, είσοδο-έξοδο. Εφαρμογή σε περιοχές που απαιτούν ομοειδή επεξεργασία πολλαπλών δεδομένων, π.χ. επεξεργασία εικόνας, γραφικά, AI κτλ. Η ιστορία των επεξεργαστών Mitrou είναι ότι οι πρώτοι επεξεργαστές Mitrou ήταν η ILIAC το 1960, Blidgen το 1989, MPP Goodyear το 1979 και το DAB 1983. Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι επεξεργαστές Mitrou είχαν 64 στοιχεία επεξεργασίας, ο Goodyear είχε 128 επί 128 στοιχεία επεξεργασίας. Όπως είδαμε, υπήρχε και ο Blidgen, ένας από τους επεξεργαστές που υλοποιήθηκε το 1989. Ο Blidgen ήταν ένας πολύ μικρός επεξεργαστής που είχε δυνατότητα να χρησιμοποιεί 128 στοιχεία επεξεργασίας. Το κάθε στοιχείο επεξεργασίας είχε 128 kilobyte μνήμης, είχε συχνότητα λειτουργίας 20 MHz και με 128 chips μπορούσε να επιτύχει 450 megaflops. Η τεχνολογία κατασκευής ήταν 1,25 μικρόμετρα.
μόνο ένα chip κατασκευάστηκε, ένα prototype και δεν συνέχισε η κατασκευή του. Αυτό το chip πάντως, ο επεξεργαστής BleedGen, ήταν bit serial, σειριακός αναbit, είχε chip on-chip RAM για κάθε επεξεργαστικό στοιχείο, είχε διάβλο σύνδεσης, μπορούσε να εκτελεστούν κάποιες εντολές ελέγχου, η διασύνδεση ήταν X-Grid, δηλαδή με 8 γείτονες, ALU το 1 bit και καταχωρητές register των 1 bit. Και είχε ένα καταχωρητή ολίθησης 2 με 30 bit. Και εδώ βλέπουμε το λειτουργικό διάγραμμα Processing Element, παρατηρούμε την ALU, την μονάδα ελέγχου, από το διάβλο ερχόταν τα δεδομένα, είχε μια RAM, τους βέβαια πολυπλέκτες για τον έλεγχο, σημαίες, shift register και καταχωρητές α σε β. Για μια πρόσθεση 32 bit απαιτηθούν 96 κύκλοι, χρησιμοποιώντας βέβαια τον καταχωρητή ολίσθησης. Είπαμε ότι διασυνδέονταν με X-Grid, όπου βλέπουμε ότι κάθε στοιχείο συνδέονταν με 8 άλλα στοιχεία. Δηλαδή, με την κάθε διαγώνια γραμμή συνδέονταν με 2 άλλα στοιχεία το κάθε επεξεργαστής. Και το VLSI Floor Plan ήταν ότι το μεγαλύτερο μέγεθος το καταλάβαινε η RAM 32x32 bit. Είχε βέβαια και τον καταχωρητή ολίσθησης, το processing element και κάποια άλλα στοιχεία, αποδικοποίηση, προδικοποίηση κτλ. Συνολικά καταλάβανε 1130 τρανζίστορ. Ενώ το διάγραμμα συστήματος ήταν ότι τα στοιχεία αυτά τοποθετούν όλα σε ένα πίνακα array και υπήρχε ο επεξεργαστής με μια κεντρική μνήμη, με μια μονάδα ελέγχου που έδινε τις εντολές κάθε φορά προς εκτέλεση σε αυτά τα processing elements. Οι εντολές ήταν 23 bit, fixed μεγέθους και βλέπουμε τα διάφορα πεδία που καταλάβαναν. Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι επεξεργαστές BleedGen, χρησιμοποιούνταν η γλώσσα C με include κάποια συμβιβλιοθήκες, με ειδικές συναρτήσεις και ένα πρόγραμμα της μορφής αυτής ήταν ένα πρόγραμμα που εκτελούνταν σε επεξεργαστές BleedGen, έχει αυτή τη μορφή που βλέπουμε, που είναι η κλασική C με κάποιες επεκτάσεις. Δηλαδή βλέπουμε π.χ. ένα βρόχο for που έχει ως συνέπεια να εκτελεί συνεχώς κάποιες πράξεις, μετακίνηση στη μνήμη των στοιχείων, τοποθέτηση του στον α τον αριθμό, εκτέλεση της πράξης και μετακίνηση των αποτελεσμάτων πίσω. Για την απόδοση της αρχιτεκτονικής SIM BleedGen μπορούμε να πούμε ότι οι εφαρμογές με ομοιόμορφη επεξεργασία δεδομένων επιτύχαναν υψηλή απόδοση και όσο διαφοροποιείται η επεξεργασία των δεδομένων τόσο αυξάνεται η εξάρτηση και μειώνεται η απόδοση και ασφαλώς η μέγιστη απόδοση επιτυχάνεται όταν ο αριθμός των δεδομένων είναι ακριβές πολυπλάσιο του αριθμού του processing elements. Για παράδειγμα, αν έχουμε 128 δεδομένα σε 128 processing elements έχουμε τη μεγαλύτερη απόδοση. Ενώ αν έχουμε 130 δεδομένα για 128 processing elements τότε απαιτούνται μια φορά να λειτουργήσει για 128 processing elements και μια φορά για 2 processing elements. Το αντίστοιχο αυτό το βλέπουμε και στις σημερινές κάρτες γραφικών, στις GPU, όπου θέλουμε να έχουμε ακέραιο πολλαπλάσιο των δεδομένων, του RAP και του block size, προκειμένου να έχουμε τα μεγαλύτερα ωφέλη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα ότι όσο επιτάχυσαν μέγιστη όταν είχαμε τη μέγιστη τιμή, π.χ. για 1024 στοιχεία έχουμε τη μεγαλύτερη επιτάχυση, ενώ για 1025 στοιχεία η επιτάχυση ήταν πολύ χαμηλότερη. Και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, όσο έχουμε και είχαμε ακέραια πολλαπλάσια δεδομένων με τα στοιχεία των processing elements, είχαμε και την καλύτερη απόδοση. Σχετικά με το SMP που χρησιμοποιούμε πια στις μέρες μας, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν δύο περισσότεροι όμοιοι επεξεργαστές με συγκρίσιμες ικανότητες. Οι επεξεργαστές διαμοιράζονται την ίδια μνήμη, το ίδιο λειτουργικό σύστημα, τις ίδιες συσκευές εισόδου-εξόδου και ο χρόνος προσπέλασης είναι ίδιος για όλους τους επεξεργαστές, είναι συμμετρικοί, έχουν τις ίδιες λειτουργίες και ελέγχεται από το ίδιο λειτουργικό σύστημα. Βέβαια υπάρχει και μια τάση να δημιουργούνται πια συστήματα ετερογενή, heterogeneous
multiprocessors, όπου υπάρχει ένας γρήγορος επεξεργαστής, για παράδειγμα ένας multicore επεξεργαστής και ένας άλλος μικρός επεξεργαστής, όπου εκτελεί λειτουργίες που δεν απαιτούν μεγάλο υπολογιστικό φόρτο. Και τα τελευταία slide θα κλείσουν με το Transputer, μια αρχιτεκτονική που ήταν αρκετά πρωτοποριακή το 1980, με σειριακούς συνδέσμους και ενσωματωμένη μνήμη, κατασκευάζονταν από την βρετανική εταιρεία InMos. Πίστευαν το 1980 ότι είναι το μέλλον για την παράλληλη επεξεργασία και το όνομα βγαίνει από, όπως το λέμε, transistor. Αυτοί λέγανε transputers, ότι ένας υπολογιστής αποτελείται από πολλά transputers, όπως ένας επεξεργαστής αποτελείται από πολλά transistors. Βλέπουμε εδώ τον επεξεργαστή transputer και την κάρτα τοποθέτησης. Εδώ βλέπουμε ότι έχει δύο και ένα εδώ πέρα τρεις transputers. Ήταν μια κάρτα που μπορούσε να τοποθετηθεί σε ένα σύστημα και να αυξήσει τις δυνατότητές του. Θέλανε να χρησιμοποιηθεί ως βασικό δομικό στοιχείο μεγάλων υπολογιστών και να κρατήσουν το κόστος σε λίγα δολάρια, με μόνο τροφοδοσία και ρολόι, κάποιος μικροκώδικας ROM και ρολόι 20 MHz. Βλέπουμε την γενική αρχιτεκτονική, όπου είχε και μονάδα κινητής υποδιαστολής, 32 bit επεξεργαστής, χρονιστής, RAM, πρόσβαση σε εξωτερική μνήμη και το καθεξής. Μπορούσε να συνδεθεί εύκολα με 4 γειτονικούς transputers σε διάφορες ταχύτητες, με switch μηδενικής καθυστέρησης, η αλυσιδωτή σύνδεση, εκκίνηση από δίκτυο, είχε χρονοδρομολόγηση για την καλύτερη εκμετάλλευση των transputers. Μπορούσε να συνδεθεί με ελεύθερους συνδέσμους με 2, με 3 ή με 4 γείτονες. Βλέπουμε μια συνδεσμολογία 4 transputer όπου παρατηρούνται τα αμφίδρομα κανάλια επικοινωνίας από transputer σε transputer. Αλλά το πρόβλημα ήταν τελικά ότι κόστιζαν πάρα πολύ, δηλαδή κόστιζαν $400 για να κατασκευαστούν και γι' αυτό δεν κυριάρχησαν στην αγορά. Βέβαια χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η έννοια του system on chip. Είχαν FPU 64-bit ενώ ήταν 16-bit 32-bit και αναπτύχθηκε ένα Unix λειτουργικό σύστημα για αυτές τις κάρτες. Δεν είχε υποστήριξη για Virtual Memory MMU, γι' αυτό δεν μπορούσε να εκτελεστεί το Unix. Ο προγραμματισμός γίνονταν με την OCaM, τη γλώσσα αυτή, και υπήρχαν ελάχιστοι καταχωρητές. Μόνο τρεις καταχωρητές βασικά, A, B, C. Ο ένας ήταν καταχωρητής χώρου εργασίας, ο άλλος καταχωρητής επόμενης εντολής και ο άλλος καταχωρητής ορίσματος. Εντολές των 8-bit και υποστήριξη για μεταβίβαση μηνυμάτων. Βέβαια, λόγω του υψηλού κόστους, όπως είπαμε, που ήταν πάνω από $400 το κόστος κατασκευής, δεν μπόρεσαν να αποτελέσουν την βασική δομική μονάδα για την δημιουργία των υπερυπολογιστών των επόμενων δεκαετιών, γι' αυτό και σταμάτησαν και εξαφανίστηκαν πια και αποτελεί απλώς ένα μουσιακό έκθεμα σε μουσεία τεχνολογίας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή ενότητα.